Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από τους δρόμους του Δήμου της Αλεξάνδρειας. Είμαστε έξω από το Καμποχώρι με κατεύθυνση την Αλεξάνδρεια. Πάμε να δούμε λοιπόν πως διαμορφώνεται το τοπίο. Να σβήσουμε όμως, βλέπω τώρα εδώ τον φωτισμό της κάμερας για να μην παίρνει πολύ την εικόνα από το τζάμι, από τους έρημους δρόμους, από τους έρημους δρόμους της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Βέρειας. Είμαστε λοιπόν με κατεύθυνση προς την Αλεξάνδρεια. Οι δρόμοι, όπως βλέπετε, είναι χιονισμένοι. Τα μηχανήματα όμως, τα χιονιστικά της περιφέρειας, της αντιπεριφέρειας εδώ της Συμμαθίας, βλέπουμε ότι και έχουμε δει να περνούν για να κρατήσουν τους δρόμους καθαρούς. Βέβαια, όπως βλέπετε, υπάρχει χιόνι στο δρόμο, στο οδόστρωμα, αλλά όμως είναι πολύ λίγο, είναι καθαρισμένο. Όπως βλέπετε, το χιονιστικό μηχάνημα πέρασε πριν λίγη ώρα. Μάλιστα το είδαμε να περνά δύο φορές. Συνεχίζει να χιονίζει. Το χιόνι που ξεκίνησε από νωρίς σήμερα το πρωί, η πρόβλεψη έλεγε, φίλες και φίλοι, για αρκετό χιόνι. Ευτυχώς όμως το χιόνι είναι ελεγχόμενο, πέφτει συνέχεια. Η θερμοκρασία λίγο πριν ήταν στους μείον 2 βαθμούς. Λοιπόν, βλέπουμε, περνάμε τώρα την γέφυρα. Για όσους είναι από την περιοχή που γνωρίζουν τη γέφυρα της Βιλίτσας, λοιπόν, βλέπουμε πως είναι ο δρόμος της παλιάς εθνικής οδού. Φίλες και φίλοι, παλιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης Βέρειας. Είμαστε λίγο πριν την στροφή του Λουτρού από την αριστερή λωρίδα. Βλέπουμε ότι ο δρόμος είναι πιο καθαρός από ότι αυτός που κατευθύνεται προς τη Θεσσαλονίκη. Το χιόνι πέφτει με αρκετή έτσι ένταση. Είναι αυτό που έλεγα λίγο πριν, φίλες και φίλοι, ότι το χιονιστικό μηχάνημα πέρασε πριν λίγο, το είδαμε στην επιστροφή. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο δρόμος είναι σχετικά καθαρός. Θα πάμε όμως από την πίσω πλευρά. Θα πάμε από την πίσω πλευρά, ή μάλλον να πάμε λίγο μέχρι στο νησί, να δούμε ο δρόμος Βρυσάκι νησί πως είναι, και μετά θα επιστρέψουμε για να πάμε από το Βρυσάκι προς Λουτρό και από Λουτρό προς Αλεξάνδρεια, προς Καψοχώρι, να δούμε και εκεί πως διατηρείται το οδικό δίκτυο. Βλέπουμε ότι το κεντρικό οδικό δίκτυο μπορεί να κυκλοφορήσει. Βέβαια, με την απαγόρευση που υπάρχει, αυτοί που κυκλοφορούν θα πρέπει να είναι με πολύ σοβαρό λόγο. Λοιπόν, πάμε έτσι για να δούμε πως είναι το οδόστρωμα
και το οδικό δίκτυο από το Βρυσάκι προς το νησί, ένας κεντρικός δρόμος. Ίσως σε κάποιο σημείο, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, επειδή το χιόνι πέφτει, ο γυαλοκαθαριστήρας δουλεύει και μας έχουμε η εικόνα δεν είναι όσο καλή μπορεί να περάσει, ρίχνει συνέχεια από επάνω το χιόνι. Βλέπουμε λοιπόν ένα αυτοκίνητο που πηγαίνει προς το νησί. Να δούμε λοιπόν πως ο δρόμος αυτός είναι, θα πάμε μέχρι τα μισά περίπου για να δούμε. Πώς είναι, εάν βάλουμε τον γυαλοκαθαριστήρα πιο τακτικά, δεν θα κουράζει και δεν θα μπορείτε να βλέπετε. Τώρα επειδή υπάρχουν οι φωτισμοί, γι' αυτό και φαίνεται η αντανάκλαση στην κάμερα από το παμπρίζ του αυτοκινήτου. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο δρόμος που πηγαίνει από το Βρυσάκι προς το νησί, τουλάχιστον μέσα στο χωριό, είναι κάτι ανάλογο με αυτόν του κεντρικού δρόμου της εθνικής, της παλιάς εθνικής. Θα πάμε περίπου μέχρι στην άκρη του χωριού του νησίου για να δούμε πώς είναι ο δρόμος. Έχει λίγο περισσότερο χιόνι προς τα εδώ. Να πούμε βέβαια ότι τα συνεργεία του Δήμου έχουν βγει, έχουν ρίξει αλάτι και όπως μας έχει ενημερώσει ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Στέφανος Δελιόπουλος, παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τα οχήματα θα βγουν, όπως είπε, το ξημέρωμα περίπου στις 5 με 6 για να ρίξουν αλάτι και τα χιονιστικά μηχανήματα να καθαρίσουν τους δρόμους, εάν και εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Το ευχάριστο, όπως μας είπε λοιπόν ο Αντιδήμαρχος, είναι ότι το ευχάριστο, τόσο εισαγωγικό είναι ευχάριστο, ότι από τη στιγμή που υπάρχει η απαγόρευση της κυκλοφορίας, είναι θετικό όσον αφορά για το χρόνο που δίνεται στα συνεργεία της πολιτείας, δημοτικά και περιφερειακά, να ολοκληρώσουν το έργο τους. Ο δρόμος λοιπόν που πηγαίνει προς το νησί, όπως βλέπουμε φίλες και φίλοι, είναι σε καλό επίπεδο. Έχει περάσει εχιονιστικό μηχάνημα του Δήμου και έχουν καθαρίσει τους δρόμους. Βέβαια υπάρχει το μάλλον υπάρχει το θετικό στην υπόθεση ότι το χιόνι δεν πέφτει πολύ πυκνό και οι νυφάδες του χιονιού δεν είναι σε μέγεθος και σε πάχος χοντρές. Είναι ψηλές οι νυφάδες του χιονιού που πέφτουν. Πάμε έτσι μέχρι την πρώτη στροφή για να δούμε και μέσα στο νησί. Πάντως καλά θα είναι. Βέβαια θα μου πείτε ότι απαγορεύεται να κυκλοφορήσεις. Βλέπουμε όμως κάποιον να κυκλοφορεί. Βλέπουμε λοιπόν φίλες και φίλοι, χιόνι στους δρόμους,
σίγουρα όσο και καλά να καθαριστεί ο δρόμος από τα χιονιστικά μηχανήματα, μετά από λίγη ώρα, από τη στιγμή που το χιόνι πέφτει, θα ξαναγεμίσει ο δρόμος με χιόνι. Η κατάσταση προς το παρόν είναι ελεγχόμενη. Έτσι, είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Όπως είπαμε λίγο πριν, δεν υπάρχει λόγος κανένας να κυκλοφορήσει κανείς εάν δεν συντρέχει ουσιαστικός και κρίσιμος παράγων για να αναγκαστεί να πάρει το αυτοκίνητό του. Βλέπουμε λοιπόν ότι το χιόνι πέφτει αρκετά πυκνό. Λοιπόν, έτσι είναι όλος ο δρόμος, οπότε μπορούμε να στρίψουμε για να φύγουμε, να πάρουμε και ένα παράδρομο. Ο παράδρομος βλέπουμε ότι είναι λίγο περισσότερο σκεπασμένος με χιόνι το οδόστρωμά του. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα όμως κανένα, το όχημα μπορεί να κυκλοφορήσει χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα και φυσικά βέβαια με πολύ 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 προσοχή, έτσι. Με τέτοιες καιρικές συνθήκες δεν υπάρχει λόγος κανένας να πατήσεις τον γκάζι, να ανεβάσεις χιλιόμετρα, να ανεβάσεις ταχύτητα. Δεν παίζεις ποτέ με τέτοιες συνθήκες με τη ζωή σου, εκτός κι αν έχεις πάρει την απόφαση ότι δεν σε χρειάζεται. Χαριτολογούμε τώρα βέβαια, για να πούμε και κάποιο αστείο έτσι, για να χαλαρώσουμε και όλο το κλίμα και όλη αυτή την εικόνα. Πάμε τώρα από την πλευρά τον περιφερειακό να δούμε, για να βγούμε στο σημείο που τέμνεται με την έξοδο από το χωριό. Ο περιφερειακός τώρα εδώ, όπως βλέπουμε, μπορούμε λίγο να κατεβούμε για να δείξουμε, φίλες και φίλοι, έτσι κάτω, να δούμε και το εκκλησάκι εδώ. Λοιπόν, για την φίλη εδώ που ρωτάνε, έχουμε βάλει αλυσίδες. Ελένη, όχι, δεν έχουμε βάλει αλυσίδες, γιατί το αυτοκίνητο είναι, το τζιπ είναι 4x4 και δεν χρειάζεται, είναι και με χειμωνιάτικα λάστιχα και δεν χρειάζεται στο οδόστρωμα αυτό να βάλεις αλυσίδες. Ζημιά θα κάνεις στο αυτοκίνητο, δεν υπάρχει απολύτως λόγος κανένας να βάλεις αλυσίδες, έτσι. Βλέπετε λοιπόν εδώ το εκκλησάκι, βλέπετε που υπάρχει χιόνι. Φυσικά βέβαια να τραβήξουμε έτσι και μία-δύο φωτογραφίες για να τις δούμε όλοι μαζί και μέσα από το site μας.
Όμορφο λοιπόν εδώ το τοπίο που βλέπουμε. Λοιπόν, ο Κώστας ο Μιχαλόπουλος, γεια σου Κώστα, μας ταξιδεύεις λέει ο Κώστας. Κώστα, προσπαθούμε όσο μπορούμε έτσι να δείξουμε την εικόνα για να βιώσουμε όλη την ατμόσφαιρα που επικρατεί έτσι όλη παρέα μαζί εδώ. Αυτός λοιπόν είναι ο περιφερειακός δρόμος του νησίου, βλέπετε φίλες και φίλοι το εκκλησάκι εδώ μέσα, όπως βλέπετε ότι υπάρχει το χιόνι. Βλέπετε το χιόνι πως πέφτει εδώ. Και πάμε τώρα φίλες μου και φίλοι μου να βγούμε από την πίσω πλευρά στην Αλεξάνδρεια, να πάμε από την πλευρά του Λουτρού. Φυσικά βέβαια συνοδευόμενοι και από την μουσική που αυτή τη στιγμή εκπέμπεται από το Ράδιο Αβένα. Πάμε λοιπόν. Είμαστε στο νησί από τον περιφερειακό δρόμο, μπήκαμε από τον κεντρικό δρόμο. Μπήκαμε λοιπόν από τον κεντρικό δρόμο και τώρα φεύγουμε από τον περιφερειακό. Φεύγουμε λοιπόν από τον περιφερειακό δρόμο. Για να πάμε από το Λουτρό να δούμε ο δρόμος που ενώνει τον Δήμο Αλεξάνδρειας με τον παλιό Δήμο Αντιγονιδών από την πίσω πλευρά, δηλαδή ο δρόμος από την Αλεξάνδρεια την πίσω μεριά, από τις γραμμές του τρένου, από το καψοχώρι από την πίσω πλευρά, βγαίνει Λουτρό, Κεφαλοχώρι, φτάνει μέχρι την Ξεχασμένη. Είμαστε στο γήπεδο τώρα του νησίου. Φυσικά πάντοτε με πολύ πολύ μικρή ταχύτητα, δεν υπάρχει λόγος κανένας έτσι όπως βλέπετε με 22-23 χιλιόμετρα ταξιδεύουμε για να μπορούμε να είμαστε σόοι και αυλαβείς. Είπαμε λίγο πριν ότι με τέτοιες καιρικές συνθήκες δεν υπάρχει λόγος κανένας να κάνεις την παραμικρή, μα απολύτως παραμικρή έτσι υπερβολή, γιατί επίοικος θα την πληρώσεις με υλικές ζημίες, έτσι επίοικος.
θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας, όσοι αυτή τη στιγμή αναγκαστούν να ταξιδέψουν, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να ταξιδέψουμε, άλλωστε και απαγορεύεται. Σίγουρα είναι πολύ όμορφο να απολαμβάνεις ένα τέτοιο θέαμα, αλλά είναι βράδυ και δεν μπορείς να το απολαύσεις, έτσι. Βλέπουμε τα χωράφια δεξιά και αριστερά κατάλευκα. Ο δρόμος πάντως καλό είναι. Το πρωί, νωρίς το πρωί, τα εχιονιστικά μηχανήματα του Δήμου να περάσουν, γιατί βλέπουμε είναι τελείως διαφορετικό το οδόστρωμα στα 10 λεπτά αυτά που περάσαμε πριν, έτσι. Το χιόνι έχει σκεπάσει περισσότερο τον δρόμο και πρέπει λοιπόν να προσέξουν τα συνεργεία του Δήμου. Θα πρέπει άμεσα λέγοντας, τουλάχιστον έτσι όπως έχουν πει από τις 5-6 το πρωί, θα πρέπει να βγουν τα εχιονιστικά μηχανήματα και οι μηχανές και τα μηχανήματα με τις αλατιέρες για να ρίξουν αλάτι, για να μην υπάρχει απολύτως κανένα μα κανένα πρόβλημα. Πάντως στο χιόνι είναι περισσότερο, φίλες και φίλοι, από ότι στον δρόμο, εννοώ περισσότερο από τα 10 λεπτά αυτά που περάσαμε προηγουμένως. Ελπίζω οι διοικούντες τον Δήμο αλλά και τον Ομό, διότι η περιφερειακή, μάλλον η εθνική οδός ανήκει στην περιφέρεια, πρέπει λοιπόν να δουν αυτό το απευθείας live ρεπορτάζ, το οποίο γίνεται βεβαίως για να βοηθήσει και τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές, ώστε το πρωί να είναι όλα έτοιμα, να βγουν τα μηχανήματα και αν χρειαστεί κάποιος να κινηθεί, να κινηθεί. Πάμε τώρα προς το Λουτρό. Και φυσικά βέβαια θα κάνουμε και την περιοδία μέσα στην Αλεξάνδρεια. Το χιόνι είναι περισσότερο. Ο δρόμος, αν και έχει πέσει αλάτι, βλέπουν ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να πιάνει χιόνι, θα αρχίσει να παγώνει σιγά σιγά, διότι είναι ακόμη νωρίς, η ώρα δεν είναι καν 11.30, είναι 11 και 24 λεπτά. Στη διασταύρωση λοιπόν του Λουτρού, για να πάμε από τον δρόμο αυτόν, για να δούμε λοιπόν πως είναι. Λοιπόν, καθαρό τον βλέπουμε το δρόμο, έχει περάσει το εχινιστικό μηχάνημα, φαίνεται.
και μάλλον δεν πρέπει να έχει και πολλή ώρα, γιατί το βλέπουμε καθαρό. Βέβαια, σε αυτό το δρόμο τα πράγματα είναι ακόμη πιο επικίνδυνα, γιατί δεξιά και αριστερά είναι τα αρδευτικά και τα αποκαισταντιστικά κανάλια, και ως εκ τούτου εδώ είναι ακόμη πιο επικίνδυνα, γιατί αν ο οδηγός χάσει τον έλεγχο θα πάει σε αυτό που λέμε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, ή από τη σκύλα στη χάριθα, έτσι. Κανάλι και από τις δύο πλευρές, οπότε... Λοιπόν... Βλέπουμε ο δρόμος είναι καθαρός, έχει καθαριστεί. Όπως πληροφορούμαστε, σε όλο το Δήμο αυτό το σκηνικό επικρατεί, το σχετικά σε καλό επίπεδο, έτσι. Το χιόνι συνεχίζει να πέφτει, δεν ξέρουμε αν δυναμώσει περισσότερο. Προς το παρόν η ορμή του είναι με τέτοια ένταση που δεν φαντάζομαι να δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα, αλλά επειδή με το πέρασμα της ώρας η θερμοκρασία πέφτει, που σημαίνει ότι το χιόνι αυτό που είναι κάτω και που πέφτει το άλλο από επάνω παγώνει και ενδεχόμενα να δημιουργήσει προβλήματα τις πρώτες πρωινές ώρες, αν συνεχίσει με αυτή την ένταση. Διότι αν ανεβάσει την ένταση, τότε έχουμε πολύ πολύ σύντομα τον δρόμο γεμάτο με χιόνι και η κυκλοφορία να είναι αδύνατη, ή εν πάση περιπτώσει να χρειάζεται αντιολισθητικές αλυσίδες για να μπορέσεις να κυκλοφορήσεις. Προς το παρόν όλα είναι υπό πλήρη έλεγχο. Βλέπουμε λοιπόν στο Λιανοβέρι, μου λέει, δεν πέρασε τίποτα η Γιώτα. Μάλιστα. Πολύ κακός Γιώτα αν δεν πέρασε. Πάντως εδώ, όπως βλέπουμε η κάμερα στη live αυτή μετάδοση, βλέπουμε ότι είναι ο δρόμος καθαρός, έτσι πολύ άνετα κυκλοφορείς, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Φυσικά το χιόνι υπάρχει, αλλά φαίνεται όμως ότι το μηχάνημα το εχιονιστικό έχει περάσει. Για να πάμε λίγο και μέσα στο λουτρό, έτσι μια μικρή βόλτα, για να δούμε και προς το λουτρό πως είναι μέσα στο χωριό. Λοιπόν, περάσαμε τις γραμμές, συνεχίζει ο δρόμος να είναι σε καλή κατάσταση, βλέπουμε ότι το εχιονιστικό μηχάνημα έχει περάσει, δεν πρέπει να έχει ώρα πολύ που πέρασε. Επαναλαμβάνω βέβαια ότι και οι ποσότητες του χιονιού που πέφτουν είναι, δεν είναι ακόμη η χιονόπτωση έντονη, οι νυφάδες του χιονιού είναι ψηλές, είναι λεπτές. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε αργότερα εάν
γίνει περισσότερο η χιονόπτωση έντονη. Στρίβουμε τώρα για να μπούμε μέσα στο χωριό. Περνάμε τώρα κοντά από το γήπεδο είμαστε. Φυσικά μπορούμε να σταματήσουμε λίγο να δούμε έτσι εδώ το γήπεδο πως φαίνεται. Για να κατέβουμε λοιπόν από το αυτοκίνητο για να δούμε εδώ το γήπεδο. Βλέπουμε, για να ανάψουμε λίγο τον προβολέα εδώ, βλέπετε το χιόνι πως πέφτει. Βλέπετε φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε όμως τον προβολέα για να μπορέσετε να δείτε καλύτερα το τοπίο. Βλέπουμε το γήπεδο πως είναι χιονισμένο. Πάμε να μπούμε τώρα και μέσα στο χωριό να δούμε πως στο κέντρο, πως είναι στο κέντρο. Για να δούμε λοιπόν και το κέντρο του χωριού σε τι κατάσταση βρίσκεται. Πάντως ευτυχώς το χιόνι πέφτει, αλλά δεν είναι, η θερμοκρασία δεν είναι πολύ χαμηλή. Πολύ, όπως βλέπετε και στο τζάμι, γίνεται αμέσως, δεν πιάνει. Σχηματίζεται αμέσως σαν σταγόνες με βροχή. Ο φίλος εδώ που έχει παρκαρισμένο το αυτοκίνητο έξω στο δρόμο είναι πολύ επικίνδυνο. Καλό θα είναι να το πάρει από τον δρόμο, γιατί με αυτές τις συνθήκες είναι πολύ πολύ επικίνδυνο κάποιος να ξεφύγει και να έχουμε ατύχημα. Να λοιπόν το κέντρο. Το ίδιο βλέπουμε και πιο κάτω ότι επικρατεί. Οπότε μπορούμε να αποχωρήσουμε και από το λουτρό. Και στο λουτρό λοιπόν εδώ τα πράγματα είναι καλά. Μπορούμε να δούμε έτσι και λίγο μερικές φωτογραφίες που θα μπορούσαμε να τραβήξουμε έτσι και για το αρχείο μας, αλλά και βεβαίως να σας δείξουμε μέσα από το site μας μέσα από το avena.gr.
Λοιπόν, για να κατέβουμε κάτω εδώ στην πλατεία. Βλέπουμε λοιπόν την πλατεία εδώ. Πολύ όμορφη η πλατεία, χιονισμένη. Πολύ ωραία λοιπόν. Πάμε τώρα για την πόλη της Αλεξάνδρειας. Να δούμε λοιπόν και εκεί τι υπάρχει, τι επικρατεί. Λοιπόν, πάντως το σίγουρο, φίλες και φίλοι, είναι ότι το πρωί, αν θα συνεχίσει με αυτή την ένταση στο χιόνι, όπως είπαμε λίγο πριν, η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να φροντίσει να έγκαιρα να βγει για να μην αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα βέβαια η κοινωνία των δημοτών του Δήμου της Αλεξάνδρειας και φυσικά το θέμα, φίλες και φίλοι, δεν είναι το να βγούμε μια βόλτα, το θέμα είναι, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να βγούμε βόλτα, το θέμα είναι μην τυχόν υπάρξει περίπτωση να χρειαστεί να μεταφέρουμε κάποιον δικό μας άνθρωπο στο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο και αντιμετωπίσουμε πρόβλημα ολισθηρότητος ή ακόμη και να μην μπορούμε καν να μετακινηθούμε. Έτσι. Γι' αυτό θα πρέπει έγκαιρα η Δημοτική Αρχή από νωρίς το πρωί να βγάλει έξω τα χιονιστικά μηχανήματα, όπως είπαμε ο αντιδήμαρχος ο κύριος Δελιόπουλος, με τον οποίο συνομιλήσαμε και είναι ένας εκ των δύο αντιδημάρχων υπεύθυνων για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου. Λοιπόν, μας είπε ότι από τις 5-5.30 το πρωί τα μηχανήματα του Δήμου και τα χιονιστικά αλλά και τα μηχανήματα που ρίχνουν αλάτι θα είναι στους δρόμους του Δήμου της Αλεξάνδρειας για να καθαρίσουν και να ρίξουν το αλάτι για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στα οχήματα που θα θελήσουν να κυκλοφορήσουν. Πάμε λοιπόν τώρα για να δούμε και την πόλη της Αλεξάνδρειας. Αφού τώρα διανύουμε τον δρόμο ο οποίος οδηγεί από το λουτρό από την πίσω πλευρά στην Αλεξάνδρεια, βλέπουμε ο δρόμος
έχει χιόνι, όπως είπαμε και λίγο πριν, τα χιονιστικά μηχανήματα φαίνεται ότι έχουν περάσει, ο δρόμος κινείται χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, όμως θα επαναλάβω για πολλωστή φορά ότι θα πρέπει τα συνεργεία του Δήμου, όπως μας έχουν ενημερώσει ότι θα βγουν από νωρίς, θα πρέπει να βγουν και ίσως και νωρίτερα να βγουν από τις 5, εάν το χιόνι και οι ποσότητες του χιονιού περνώντας η ώρα γίνουν μεγαλύτερες. Έτσι, προς το παρόν, αν συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό και με αυτή την ένταση, δεν θα υπάρχει πρόβλημα μέχρι τις 5 ώρα. Βέβαια το χιόνι θα αυξηθεί, θα έχει περισσότερους πόντους στον δρόμο επάνω, αλλά όμως δεν θα είναι σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορούν να κυκλοφορήσουν τα οχήματα, αφού βέβαια προσέχουν και παίρνουν τα μέτρα προφύλαξης για την μετακίνηση κάτω από τέτοιες συνθήκες. Το όχημα που είδαμε από απέναντι μάλλον πρέπει να έστριψε. Ή εκτός, φίλες και φίλοι, εάν η κυκλοφορία του δεν είναι καθόλου νόμιμη, ίσως φοβούμενος, λέω ίσως έτσι, λοιπόν, όχι, είδαμε λοιπόν το όχημα ότι πρέπει να έχει στρίψει και το φρυσάκι. Ο δρόμος κυκλοφορεί, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Προφανώς εδώ ή έχουν περάσει περισσότερα οχήματα ή το χιόνι είναι λιγότερο, γιατί βλέπουμε ότι το βλέπουμε λιωμένο το χιόνι κάτω. Και βλέπουμε ότι έχουν περάσει οχήματα, φαίνεται εδώ από τις ροδιές. Στους δρόμους λοιπόν του Δήμου της Αλεξάνδρειας, έτσι φίλες και φίλοι, για να σας μεταφέρουμε την εικόνα που υπάρχει έξω. Μία από βόλτα που, όπως είπε και ο Κώστας Μιχαλόπουλος, τον οποίο και καλησπερίζω, γίνεται ως να είμαστε όλοι μαζί παρέα. Προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε όσο μπορούμε πιο παραστατικά την εικόνα, την οποία βέβαια βλέπετε κι εσείς οι ίδιοι από την οθόνη του υπολογιστή σας, του κινητού σας, του τάμπλετ, της smartphone, της τηλεόρασης. Το χιόνι πέφτει
συνεχώς. Βλέπουμε, νομίζω ότι έχει η έντασή του να μεγαλώνει. Γιατί βλέπω τους υιολοκαθαριστήρες, οι οποίοι πριν το διάστημα που ήταν κενό, το χιόνι άφηνε περιθώριο για να δούμε, ενώ τώρα βλέπουμε ότι δεν προλαβαίνει το διάστημα που έχουμε για τη μετακίνηση των υιολοκαθαριστήρων, αμέσως το τζάμι γεμίζει από τις σταγόνες του χιονιού, οι οποίες μετατρέπονται πέφτοντας πάνω στο τζάμι σε σταγόνες νερού, μιας και ο θερμός αέρας από το αυτοκίνητο του καλοριφέρ χτυπάει στα τζάμια και αμέσως μετατρέπει το χιόνι, το οποίο βέβαια δεν είναι και πολύ παγωμένο. Όσο πλησιάζουμε προς την Αλεξάνδρεια, βλέπω ότι το χιόνι πέφτει λίγο περισσότερο και ο δρόμος βλέπουμε ότι έχει περισσότερο χιόνι και βλέπουμε τις ροδιές, οι οποίες λίγο πριν φαινόταν πολύ έντονα, εδώ τώρα να έχουν ήδη σκεπαστεί από το χιόνι. Εδώ τι έγινε? Όχι, εντάξει. Βλέπουμε κάποιος ή έκανε έτσι δοκιμές στο αυτοκίνητό του ή έχασε τον έλεγχο. Ας ελπίσουμε να μην έχασε τον έλεγχο. Βέβαια όχι ότι είναι καλύτερο να έκανε δοκιμές, έτσι δεν παίζεις με τη ζωή σου, τη ζωή ενός συνεπιβάτη, φίλου σου ή φίλη σου ή συγγενή σου ή ακόμη και μόνο σου, δεν παίζεις με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον ευχόμαστε, γιατί βλέπουμε αυτά τα ζιγζάκ, μάλλον είναι από παιχνίδι που κάποιος έκανε. Να πάμε τώρα από την πίσω πλευρά, από τον ρωτρό που βγαίνει για το κέντρο υγείας. Για να πάμε λοιπόν έτσι από αυτή την πλευρά. Και εδώ λοιπόν το χιονιστικό μηχάνημα φαίνεται ότι έχει περάσει. Αλλά επαναλαμβάνω, το χιόνι που πέφτει προς την Αλεξάνδρεια είναι πολύ πιο, βλέπω, σε ποσότητα μεγαλύτερο, περισσότερο, και πρέπει να προσέξουν τα συνεργεία του Δήμου να προλάβουν έγκαιρα να βγουν το πρωί για να είναι όλοι οι δρόμοι όπως πρέπει να είναι. Η πρόβλεψη της Μητρωγικής Υπηρεσίας έλεγε ότι μετά τις 11 θα έχουμε πιο ισχυρή χιονόπτωση, και αυτό βλέπουμε τουλάχιστον προς το παρόν να επιβεβαιώνεται. Ξέρουμε, φίλες και φίλοι, ότι σας κουράζει η εικόνα αυτή, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Αν βάλουμε πιο σε συντομότερο χρόνο την μετακίνηση από τους υιολοκαθαριστήρες, δεν θα
μπορείτε να, θα είναι πολύ κουραστικό. Περνάμε λοιπόν εδώ από το 3ο-7ο Δημοτικό, το κολυμβητήριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ το κολυμβητήριο. Βλέπουμε και μια ταλίκα εδώ στο δρόμο, πάει ακόμη πιο δεξιά, έτσι, ή πιο αριστερά, για να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα, γιατί υπάρχει κίνδυνος. Για να κατέβουμε λίγο κάτω για να δούμε και τον χώρο του αμφιθεάτρου. Το χιόνι πέφτει, όπως βλέπετε φίλες και φίλοι, βλέπετε εδώ η χιονόπτωση είναι έντονη. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ την χιονόπτωση έντονη. Βλέπουμε εδώ πολύ ωραία πολύ ωραία. Να πάμε τώρα έτσι για να μπούμε και στο κέντρο της πόλης. Να μπούμε λοιπόν στο κέντρο της πόλης. Οι ποσότητες του χιονιού αρχίζουν να είναι μεγαλύτερες, πέφτει περισσότερο χιόνι. Λοιπόν, από την πίσω πλευρά του κέντρου υγείας για να βγούμε στον κεντρικό δρόμο. Το χιόνι αρχίζει να, εδώ βλέπουμε στο κέντρο υγείας, καλά είναι εδώ να έρθουν να καθαρίσουν, γιατί θα υπάρξει πρόβλημα λίγο αργότερα.
αν χρειαστεί λοιπόν να πάει κάποιο αυτοκίνητο, κάποιο ασθενοφόρο, στο σημείο εδώ θα υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο δρόμος μέσα στην Αλεξάνδρεια, καλά θα είναι τα χιονιστικά μηχανήματα της περιφέρειας να ξαναπεράσουν. Ο κεντρικός δρόμος βλέπω ότι γεμίζει ο δρόμος. Οι ποσότητες χιονιού λίγο πριν τα πολύ λιγότερες. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι βλέπω και στο τζάμι ότι οι νυφάδες χιονιού μένουν περισσότερη ώρα, είναι πιο μεγάλες. Λοιπόν, μπαίνουμε στην είσοδο της βλέπουμε. Λοιπόν, βλέπουμε στο δρόμο να υπάρχει χιόνι. Να κατέβουμε να τραβήξουμε τις φωτογραφίες οι οποίες είναι απαραίτητες. Η Βετσοπούλου λοιπόν, ο δρόμος αρχίζει και να αντιμετωπίζει σιγά σιγά πρόβλημα, φίλες και φίλοι, αν θα συνεχίσει έτσι. Βλέπουμε λοιπόν το χιόνι να πέφτει, βλέπουμε ο δρόμος βλέπετε φίλες και φίλοι, να τραβήξουμε εδώ την είσοδο. Έχουμε αρκετό χιόνι. Λοιπόν, για να πάμε τώρα και πιο κάτω. Υπάρχει λοιπόν αρκετό χιόνι. Θα πρέπει να βγουν νωρίς τα συνεργεία, γιατί θα υπάρξει πρόβλημα.
βλέπουμε εδώ στο πολιτιστικό κέντρο. Για να δούμε εδώ και τις καφετέριες. Βλέπουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, βλέπετε ένα όμορφο θέαμα, πραγματικά πολύ όμορφο. Δεν πιστεύω να με βγάλει φωτογραφία. Σε παίρνω μέσα τώρα στο live. Λοιπόν, εδώ μία φίλη εδώ που μας παρακολουθεί μας στέλνει τους χαιρετισμούς και μας από τον μπαλκόνι μας λέει να χαίρετε, λέει, ο Δήμαρχος τα καινούργια μηχανήματα. Λοιπόν, το χιόνι πέφτει λοιπόν έντονα, το βλέπετε. Λοιπόν, να και ένας αδέσποτος σκύλος εδώ μας κάνει παρέα. Ήρεμος, ήσυχος. Απορεί και αυτός τώρα εδώ με όλο αυτό που γίνεται. Βλέπουμε έτσι το όμορφο θέαμα εδώ στο πολιτιστικό κέντρο. Λοιπόν, το χιόνι είναι ο σκύλος εδώ έρχεται στην παρέα μας. Εδώ τον βλέπουμε λοιπόν. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, μάλλον πρέπει να πεινάει ο καημένος. Βλέπουμε να παίρνει και να τρώει χιόνι, το βλέπουμε. Δεν έχουμε κάτι να τον ταΐσουμε δυστυχώς. Το χιόνι λοιπόν πράγματι πολύ ωραίο, εντυπωσιακό. Πάμε τώρα έτσι για να γυρίσουμε και τους υπόλοιπους δρόμους, τους κεντρικούς της Αλεξάνδρειας. Ναι, Γιώτα, είναι τα δέσποτα, τα καημένα, τα οποία πραγματικά μας χαιρετούν εδώ οι φίλοι. Λοιπόν, πραγματικά ήταν ένα πολύ όμορφο αυτό το, αυτή η παρουσία του, από αυτό το σκυλάκι, το οποίο πάρα πολύ έτσι ευγενικά, όμορφα μας συνόδευσε
στο ρεπορτάζ μας. Πραγματικά ήταν πολύ όμορφο. Δυστυχώς όμως δεν είχα μαζί μου, δεν έχω κάτι για να το ταΐσω, να του δώσω να φάει. Η Βετσοπούλου λοιπόν έχει αρκετό χιόνι. Έχει πέσει αρκετό χιόνι. Βέβαια, το ότι δεν κυκλοφορούν πολλά οχήματα, αυτό δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. Θα πάμε και στον κεντρικό δρόμο της Κατερίνης. Γιώτα, δεν μπορώ να διαβάσω τα μηνύματά σου, σε ζητώ συγγνώμη που και που βλέπω κανένα, γιατί με το κινητό γρήγορα φεύγουνε. Πάμε τώρα στην πλατεία του σταθμού. Χιόνι αρκετό και εδώ όπως βλέπετε. Να λοιπόν και η πλατεία. Αλλά στην πλατεία είναι σίγουρο θα υπάρχει χιόνι, βλέπουμε όμως και στο δρόμο. Σίγουρα εάν υπάρξει η συνέχιση, και όπως προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα υπάρξει συνέχιση της χιονόπτωσης μέχρι το πρωί. Τα πράγματα θα είναι για μέσα στην πόλη της Αλεξάνδρειας, αλλά προφανώς οι καιρικές συνθήκες και να δώσουμε και ρεύμα στο ρούτερ που έχουμε. Τώρα βέβαια λίγο δύσκολο το βλέπω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το βλέπω εύκολο. Να σταματήσουμε να τραβήξουμε και εδώ φωτογραφίες στο δρόμο της Κατερίνης. Βλέπω ότι και εδώ το χιόνι είναι πάρα πολύ εδώ λοιπόν το χιόνι είναι πάρα πολύ στο δρόμο επάνω. Θα περάσω έτσι κι αλλιώς, Γιώτα, και από το Δημαρχείο.
Για να δούμε λοιπόν τον δρόμο. Βλέπετε φίλες και φίλοι, ο κεντρικός δρόμος που πηγαίνει θα πρέπει οπωσδήποτε τα συνεργεία να βγουν, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα. Έτσι βλέπουμε λοιπόν, η χιονόπτωση είναι έντονη και πρέπει οπωσδήποτε τα συνεργεία του Δήμου να βγουν να καθαρίσουν, γιατί θα υπάρξει πρόβλημα πολύ σοβαρό. Εδώ οι γραμμές του τρένου. Στο παζάρι ο δρόμος πηγαίνει. Πολύ ωραία λοιπόν. Πάμε να περάσουμε τώρα και από το Δημαρχείο και από την Εκκλησία και να ολοκληρώσουμε έτσι την περιοδία μας αυτή. Το χιόνι αρχίζει και πέφτει πιο έντονα, πιο δυνατά, και το βλέπετε βέβαια και εσείς φίλες και φίλοι, έτσι, οι φωτογραφίες, το βίντεο μαρτυρά οι αεροκαθαριστήρες, βλέπω έχουν πιάσει χιόνι. Βλέπετε λοιπόν ο δρόμος της Κατερίνης. Αν συνεχίσει μέχρι το πρωί και δεν βγουν τα έγκαιρα τα χιονιστικά μηχανήματα, το πρωί πολύ δύσκολο εδώ να υπάρχει κυκλοφορία. Φυσικά θα επικοινωνήσουμε με τις υπηρεσίες του Δήμου για να τους ενημερώσουμε. Φυσικά θέλω να πιστεύω ότι το ρεπορτάζ θα το βλέπουν, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα τους έχει ενημερώσει. Έτσι η κατάσταση δυσχεραίνει. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά εάν δεν ληφθούν έγκαιρα τα μέτρα, δηλαδή το να βγουν τα μηχανήματα αρκετά νωρίς το πρωί, υπάρχει θέμα. Βλέπετε τώρα εδώ ο δρόμος που πηγαίνει από τον συνοικισμό του Αγίου Γεωργίου προς το Δημαρχείο. Βλέπετε λοιπόν, το χιόνι είναι στο δρόμο στρωμένο. Έτσι βλέπετε λοιπόν.
Είναι πάρα πολύ το χιόνι. Το πράσινο έχουμε, αλλά πρέπει να ελέγξουμε καλά, γιατί περνάμε τώρα μπροστά από το Δημαρχείο, βλέπουμε ότι υπάρχει χιόνι. Βλέπουμε λοιπόν εδώ το Δημαρχείο. Έτσι βλέπουμε. Να βγάλουμε και εδώ κάποιες φωτογραφίες. Είναι το Δημαρχείο, η Εκκλησία, το ΚΤΕΛ, κεντρικά σημεία και ουσιαστικά σημεία της πόλης της Αλεξάνδρειας. Βλέπετε κάτω το χιόνι. Βλέπουμε λοιπόν έτσι το χιόνι. Πολύ ωραία, λοιπόν συνεχίζουμε. Δέκατη τέταρτη μέρα του Φεβρουαρίου, γιορτή των ερωτευμένων σήμερα. Λοιπόν, με βροχή και ρομαντικά για τους ερωτευμένους, τα χρόνια πολλά. Με το χιόνι, υπό άλλες συνθήκες βέβαια θα μπορούσαν να απολαύσουν τον έρωτα και την αγάπη, όμως η κατάσταση αυτή είναι τέτοια που θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά τα δεδομένα. Για να δούμε τώρα και την Νικολάου Πλαστήρα. Εδώ λοιπόν η εκκλησία μας. Λοιπόν, αρκετό χιόνι και εδώ, και φυσικό είναι, εντάξει, έτσι σε όλη την Αλεξάνδρεια θα είναι, δεν θα είναι μόνο εδώ. Λοιπόν, βλέπουμε το χιόνι, πέρασε το αυτοκίνητο λίγο πριν και όπως βλέπετε
αμέσως το χιόνι πάει να καλύψει τις ροδιές. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το χιόνι, ο δρόμος πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε πολύ πολύ νωρίς τα συνεργεία του Δήμου να βγουν, γιατί όπως βλέπετε και το βλέπετε εδώ υπάρχει, είναι εντελώς απάτητο. Το χιόνι είναι μετά την πλατεία Ελευθερίας προς το παζάρι αρκετό. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, φίλες και φίλοι. Έτσι σας μεταφέραμε από το Καμποχώρι στο Βρυσάκι, στο νησί, στο Λουτρό και μέσα στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Έχετε λοιπόν μία εικόνα για το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή έξω στις περιοχές που λίγο πριν προανέφερα και όπου κάναμε έτσι το ρεπορτάζ μας ζωντανά παρέα μαζί σας εδώ, για να έχουμε όλη μία εικόνα το τι αυτή τη στιγμή γίνεται με το χιόνι στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, για περίπου μία ώρα είμαστε εδώ μαζί σας και ίσως και λίγο περισσότερο. Κάπου εδώ λοιπόν, κυρία Σχύρο, όπως βλέπετε και η Βετσοπούλου γεμάτη. Η μετάδοσή μας έχει φτάσει στο τέλος. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε και φυσικά βέβαια να σας ευχηθούμε καλό βράδυ και ας ελπίσουμε το πρωί τα πράγματα να είναι καλύτερα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.